Ακολουθεί εκπομπή Βοτανοθεραπεία με τον Χρήστο Κοσμίδη. Καλησπέρα φίλοι και φίλες μου. Την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε μιλήσει για την ολιστική αποτοξίνωση και θα συνεχίσουμε αυτή τη Δευτέρα για να τελειώνει αυτό το ζήτημα. Μία αποτοξίνωση την οποία μπορείτε να κάνετε προληπτικά όλοι και ιδιαίτερα στα παιδιά σας, προκειμένου να απαλλαχθούν από τα βαρέα μέταλλα, τοξίνες και βαρέα μέταλλα, τα οποία εγκυμονούν πάρα πολλούς κινδύνους και μπορούν να παραμείνουν στο σώμα και μετά από 50, μετά από 60 χρόνια, μέχρι να πέσει κάποια στιγμή το ανοσοποιητικό και να εκδηλώσουν επίθεση. Μην περιμένετε. Ο Ιπποκράτης έλεγε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Μπορείτε να κάνετε μια φθηνή, οικονομική και γρήγορη και αποτελεσματική παράλληλα θεραπεία αποτοξίνωσης με ζεόλιθο, με χλωρέλα και με ιόντα κολοϊδούς αργύρου. Τι είναι ο ζεόλιθος? Ο ζεόλιθος είναι ένα φυσικό υλικό αλευροποιημένο σαν σκόνη, έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι δεσμεύει άλλα στοιχεία, ολόκληρες ενώσεις, έως και το 30% του βάρους του και συγκεκριμένα. Βοηθά στην εξάλληψη των βαρέων μετάλλων, ιδίως του αλουμινίου, του υδραργύρου, του μολύβδου, του καδμίου, του αρσενικού, του κασίτερου, χωρίς να αφαιρεί τα υγιή όντα και μέταλλα. Βοηθά να αποβάλει ο οργανισμός τα ραδιενεργά μέταλλα, όπως είναι το καίσιο, το στρόντιο 90, τα ζυζανιοκτώνα, τα φυτοφάρμακα, καθώς και άλλες τοξίνες από το σώμα, ουσίες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση πολλών προβλημάτων υγείας. Χαρακτηριστικά εγκλωβίζει τις ελεύθερες ρίζες, λειτουργώντας σαν ισχυρό αντιοξειδωτικό. Παγιδεύει τα αλλεργιογόνα από την κυκλοφορία του αίματος και την πεπτική οδό, προτού να μπορέσει το σώμα να αντιδράσει, μειώνοντας κατά συνέπεια τα συμπτώματα από τα διάφορα τρόφιμα και τις περιβαλλοντικές αλλεργίες. Βελτιώνει την λειτουργία του σηκωτιού τη στιγμή που αποτοξινώνει το σώμα. Είναι ένα ισχυρό αντιϊκό φυσικό προϊόν και έχει τεράστια και ευεργετικά αποτελέσματα στις περιπτώσεις του έρπιτα ζωστήρα. Ανακουφίζει τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, δυσκλήρυνση κατά πλάκας, την υπατήτιδα σε και ακόμη και το κοινό κρυολόγημα ή τη γρήπη. Δημιουργεί ένα άριστο επίπεδο αλκαλικότητας 7,35 με 7,45, το οποίο επίπεδο, η οποία αλκαλικότητα ενεργοποιεί την υγιή λειτουργία του εγκεφάλου και ταυτόχρονα ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ παράλληλα δρά σαν άριστο φυσικό ισοτονικό. Ο ζεόλιθος δημιουργεί ένα αίσθημα ευεξίας και εφορίας λόγω του ότι απομακρύνει τις τοξίνες, ενώ σύμφωνα με έρευνες φαίνεται να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής σεροτονίνης από τον οργανισμό και βοηθά πάρα πολύ
στην πάθηση της ισοφαγικής παλινδρόμησης. Ο ζεόλιθος είναι ασφαλής, δεν είναι τοξικός, δεν έχει καμία γεύση οσμή, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται με άδειο στομάχι και απαραίτητα θα πρέπει το άτομο το οποίο λαμβάνει ένα γραμμάριο την ημέρα θα πρέπει να πίνει το λιγότερο ένα λίτρο, 1,5 λίτρο νερό για να μπορεί να αποβάλει τις τοξίνες. Δεν έχει παρενέργειες λόγω αποβολής των τοξινών. Ελάχιστοι χρήστες έχουν παραπονεθεί, ένα 0,5 με 1% περίπου. Έχουν παραπονεθεί για πόνους στους μύες, για κεφαλαλγία, για αίσθημα κακουχίας, για κάποια εξανθήματα και αυτά στα πρώτα στάδια της αποτοξίνωσης. Τα συμπτώματα αυτά οφείλονται στην θεραπευτική κρίση και στην αλλαγή λειτουργίας του οργανισμού. Οφείλονται στην έντονη αποτοξίνωση που προκαλεί και αντιμετωπίζονται με διακοπή της χρήσης του ζεόλιθου για μερικές ημέρες ή με μείωση της ποσότητας. Πάντως, είναι καλό να ξεκινά κάποιος με χαμηλή δοσολογία, με μισό γραμμάριο την ημέρα, για να φτάσει σε ένα σημείο να λάβει ένα γραμμάριο. Βοηθά πάρα πολύ στις δίαιτες αδυνατίσματος. Οι δίαιτες που οδηγούν σε γρήγορο αδυνάτισμα δημιουργούν τοξίνωση. Και αυτό γιατί οι διοξίνες που είναι αποθηκευμένες στο λίπος του οργανισμού απελευθερώνονται. Εάν κάποιος χάσει μεγάλη ποσότητα λίπους, τότε μεγάλες ποσότητες λιπόφιλων τοξινών απελευθερώνονται στον οργανισμό με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του. Επομένως, πριν ξεκινήσει κάποιος την προσπάθεια για χάσιμο βάρος, ας φροντίσει να προμηθευτεί ζεόλιθο, για να απομακρύνονται οι βλαβερές ουσίες από τον οργανισμό και να δυνατήσει με ασφάλεια. Σκεφτείτε το και σαν αποτοξινωτικό μετά από την πλούσια σε πρωτεΐνες και λιπαρά γεύματα των εορτών που πέρασαν. Άλλο υλικό το οποίο βοηθά στην αποτοξίνωση είναι ο ενεργός άνθρακας. Είναι από τα πλέον αποτελεσματικά μέσα απορρόφησης τοξικών ουσιών στον οργανισμό. Τα μόρια του έχουν καταπληκτική ικανότητα να τραβούν, να απορροφούν και να εξουδετερώνουν πολλές φορές το βάρος τους σε αέρια, βαρέα μέταλλα, δηλητήρια, τοξίνες και άλλες χημικές ουσίες. Έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό στην πρόληψη και στη θεραπεία πολλών εταιρικών λιμπόξεων. Χρησιμοποιείται σαν αντίδοτο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων από φάρμακα και διάφορα χημικά. Ο ενεργός άνθρακας θα πρέπει να υπάρχει πάντα στο φαρμακείο του σπιτιού σας, καθώς είναι από τα λίγα αποτελεσματικά αντίδοτα σε κάθε μορφής δηλητηρίασης. Ομάδες επιστημόνων εξέτασαν τα ευεργετικά αποτελέσματά του σαν αντίδοτο και συνιστούν στους γονείς να είναι εφοδιασμένοι με ενεργό άνθρακα, γιατί δεν γνωρίζουμε πότε θα χτυπήσει το κακό τη δική μας πόρτα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και να ανακουφίσει τη διάρρεια, να μειώσει τα αέρια, τον μετεωρισμό που δημιουργούνται από τα έντερα ή από την κακή λειτουργία των εντέρων. Μπορείτε να το βρείτε στα φαρμακεία και να ακολουθήσετε μία θεραπεία ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες. Άλλο υλικό θαυμάσιο είναι η άργυλος, η οποία είναι κατάλληλη για την αφαίρεση των τοξικών μετάλλων. Υπάρχει σε μορφή χαπιών για εσωτερική χρήση, αλλά υπάρχει και σε σκόνη για εξωτερική χρήση. Και είναι θαυμάσιο σε ορισμένα ιαματικά κέντρα, σε ορισμένα λασπόλουτρα. Άλλο υλικό για αφαίρεση βαρέων μετάλλων είναι η χλωρέλα. Είναι πραγματικός μαγνήτης των βαρέων μετάλλων. Η χλωρέλα είναι ένα φύκι. Έχει 50% πρωτεΐνες, ίνες, βιταμίνες, β12, άλατα, αλλά κυρίως χλωροφύλλη. Ο κάτοχος του Νόμπελ Βάρμπουργκ, Ότο Βάρμπουργκ, το 1919 ανακάλυψε μέσα από τις έρευνές του ότι βοηθάει στις συσπάσεις του εντέρου, αναδομεί την κυταρική δομή του, ξαναφτιάχνει τη χλωρίδα και απορροφά όλα τα δηλητήρια. Βοηθά τον εγκέφαλο, το σηκώτη, γιατί η περιεκτικότητά της σε χλωροφύλλη οξυγονώνει τον οργανισμό και τον αναζωογονεί. Με την διεγερτική δράση στα ερυθρά αιμοσφαίρια βοηθάει στην αναιμία. Αποτοξινώνει τον οργανισμό από το ενόπνευμα, από το αλκοόλ, από τοξίνες και κυρίως από βαρέα μέταλλα. Διεγείρει το μεταβολισμό, διεγείρει την παραγωγή ενζήμων και ηρεμεί. Όλα σχεδόν σήμερα τα ψάρια, ιδιαίτερα αυτά που ζουν στο βυθό της θάλασσας, έχουν μεθυλιωμένο υδράργυρο. Έτσι, συνιστάτε να βάλετε στο τέλος της βράσης των ψαριών, για να μείνουν οι πρωτεΐνες άθικτες, 2 κουταλάκια χλωρέλα σε σκόνη, ιδιαίτερα όταν κάνετε ψαρόσουπες. Ένα άλλο υλικό θαυμάσιο είναι η σπιρουλίνα. Μιλάμε για ένα θαυματουργό φύκι που είναι δυναμίτης βιταμινών και πρωτεϊνών. Περιέχει και τα 8 σημαντικά αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός μας, ενώ οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι είναι πλούσια σε βιταμίνη B12. Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, εμποδίζει τη δημιουργία και την δράση των ελεύθερων ριζών, τα οποία επιτίθονται στα κύτταρα και δρούν κατά του καρκίνου. Αποτοξινώνει και διεγείρει τους ιστούς και τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Η σπιρουλίνα και η χλωρέλα, αυτά τα δύο φύκια, είναι ικανά να τετραπλασιαστούν μέσα σε 24 ώρες. Είναι ικανές να διατηρήσουν την ανθρώπινη ζωή από μόνες τους, επαόριστον, γιατί θεωρούνται οι πιο πλήρεις φυσικές τροφές. Τετραπλασιάζουν την ανάπτυξη της χλωρίδας του εντέρου και έτσι αυξάνουν την άμυνα του οργανισμού. Ενώνονται με τα τοξικά μέταλλα, ακόμη και με το ραδιενεργό ιόδιο, και τα αποβάλλουν από τον οργανισμό. Αυτά είναι
τα σκευάσματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος προκειμένου να κάνει ολιστική αποτοξίνωση. Φρεσκάρω λίγο τη μνήμη και θα αναφέρω ότι είχαμε ξεκινήσει με 3 ημέρες από παρασίτωση, κατά την οποία λαμβάνει κάποιος αντιπαρασιτικά βότανα μαζί με ομόκολο κυθόσπορο. Τέλος της 3ης μέρας λαμβάνει 1 κουταλιά της σούπας καστορέλαιο για να μπορέσει να βγει, να πάει στο μέρος και να καθαρίσει. Μίλησα επίσης για 2 ή 3 μέρες ξηρασίας, όπου δημιουργεί ο οργανισμός βλαστοκύτταρα, τα οποία με τη σειρά τους παράγουν λευκά στρατιωτάκια που καταπολεμούν ειδήματα και φλεγμονές μέσα στον οργανισμό. Ακολουθούν άλλες 3 μέρες με τσάγια, βάματα, βιταμίνες, συχνοστοιχεία, τα οποία είναι ανάλογα με τις παθήσεις του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, θα πρέπει να ληφθεί ένα ιστορικό της υγείας του κάθε ανθρώπου με ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού, να βρεθούν πού υστερούν οι αδένες και ποιοι αδένες. Είναι ο θυρεοειδής, υπάρχει δηλαδή υποθυρεοειδισμός, Χασιμότο, είναι υπερθυρεοειδισμός, υπάρχουν αρρυθμίες στην καρδιά, υπάρχουν προβλήματα στα νεφρά, δυσλειτουργεί το πάγκρεας, οδηγεί το άτομο δηλαδή σε διαβήτη τύπου 2. Μαζί με το πάγκρεας μήπως είναι κουρασμένα και τα επινεφρίδια, λόγω στρες και άγχους. Ή λειτουργεί ο προστάτης στους άντρες σωστά. Υπάρχει δυσμηνόρεια στις γυναίκες. Αυτά και άλλα πολλά μπορούν να βγουν από ένα ιστορικό και να δοθούν τα κατάλληλα βότανα για την κάθε δυσλειτουργία. Για την καρδιά φερυπίν θα πρέπει να δοθεί ή κάψουλες ή κάποιο βάμα το οποίο θα περιέχει ιξό, θα περιέχει κράτεγο, θα περιέχει λεόνουρο. Σαν γενικό ενισχυτικό και αντιοξειδωτικό θα πρέπει να ληφθεί βιταμίνη C πάλι από βότανα. Βιταμίνη C μπορεί κάποιος να πάρει από τον υβίσκο, από τα κοινόροδα. Μπορεί να πάρει από αποξηραμένους καρπούς υποφαούς, από το λεμόνι, από τα διάφορα εσπεριδοειδή και από διάφορα φρούτα. Συνεπώς, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να καθίσω και να αναλύσω επακριβώς πέραν των όσων είπα, παρά μόνο σε συντομία, συνοπτικά. 3 μέρες από παρασίτωση, 3 μέρες νηστεία, 3 μέρες μόνο με βότανα, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, τσάγια, άλλες 3 μέρες με τα ίδια, συν μυλοχυμό. Διότι ο μυλοχυμός και το μυλικό οξύ αποτοξινώνει το αίμα. Άρα, σε αυτό το διάστημα, θα πρέπει να παίρνει ο ασθενής 1 κουταλιά της σούπας μέλι ταχύνι μαζί με αλευροποιημένα δημητριακά. Δηλαδή μπορεί να είναι βρώμη, να είναι λιναρόσπορος, σουσάμι, πάπαρουνόσπορος, ηλιόσπορα, κολοκυθόσπορα και διάφορα ακόμη τα οποία αλευροποιούνται, ενώνονται με ταχύνι και μέλι και το άτομο λαμβάνει 1 κουταλιά σούπας 3 φορές την ημέρα για να κρατηθεί. Το θυϊκό μαγνήσιο, τα άλλα τα έψωμ, είναι σε μορφή σκόνης και έχει την ιδιότητα να απορροφάται μέσω του δέρματος και να αφαιρεί τοξίνες από το σώμα. Βοηθά
στη μείωση των φλεγμονών. Ηρεμεί το νευρικό σύστημα, μειώνει τα πρυξήματα, χαλαρώνει τους μύες, μαλακώνει την επιδερμίδα, αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και παρέχει στον οργανισμό μαγνήσιο που δεν το παράγει. Η τοπική χρήση με τη μορφή καταπλάσματος, κρέμας ή ορού έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μια αποτελεσματική βοήθεια για την καταπολέμηση της ακνής και ανακουφίζει τα συμπτώματα του έρπιτα. Συνεπώς, ένα χαλαρωτικό λουτρό στην πανιέρα με 2-3 κουταλιές αλάτι έψομ θυγικής μαγνησίας είναι ό,τι καλύτερο για καθαρό πρόσωπο και για απολέπιση δέρματος. Μπορείτε να πάρετε μία χούφτα κάποια ποσότητα αλάτων έψομ και ξεκινώντας από τα πόδια, εφόσον τα έχετε υγράνει, να ξεκινήσει και συνεχίζοντας μέχρι το πρόσωπο να τα τρίψετε απευθείας επάνω στο σώμα. Μετά ξεπληθείτε. Εάν κάποιος κάνει ποδόλουτρο, απαλύνει τους πόνους, αφαιρεί τις διάφορες μυρωδιές που παράγονται από τους μύκητες και επίσης μαλακώνει το τραχή δέρμα, την τραχιά επιδερμίδα που βρίσκεται ειδικά στην περιοχή της πτέρνας. Μπορείτε να προσθέσετε μισό φλιτζάνι άλατα έψομ σε μια λεκάνη με ζεστό νερό και αφήστε τα πόδια σας τη στιγμή που βλέπετε τηλεόραση ή διαβάζετε ένα βιβλίο. Υπάρχει και το βρόσιμο θυϊκό μαγνήσιο, η λεγόμενη επταϊδρική θυϊκή μαγνησία, που είναι πάρα πολύ φθηνό, το βρίσκουμε σε όλα τα φαρμακεία και το χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό χολής και σηκωτιού, σύμφωνα με τη μέθοδο Μόριτς. Ο Μόριτς, ένας μεγάλος ογκολόγος καρκινολόγος, άφησε παρακαταθήκη αυτόν τον τρόπο καθαρισμού για να γλιτώνει ο περισσότερος κόσμος τις εγχειρήσεις και την αφαίρεση χολής. Το 1935 ένας Έλληνας γιατρός και φυσικοθεραπευτής ήρθε από την Αμερική όπου σπούδαζε και έμενε να αλλάξει την ελληνική κοινωνία μέσα σε λίγα χρόνια με μια σειρά βιβλίων που έγραψε και μια σειρά διαλέξεων. Όμως αυτό που έκανε τους Έλληνες να το λατρέψουν και να μιλάνε για τη νέα θρησκεία της φυσικής υγιεινής ήταν οι ίδιες του οι πράξεις και θεραπείες ανθρώπων που έπασχαν από σοβαρές έως όχι τόσο σοβαρές ασθένειες μέσα σε λίγες μέρες και με φυσικό τρόπο. Ο Έλληνας αυτός ήταν ο δόκτορας Ηλίας Πέτρου. Ο Ηλίας Πέτρου ανέπτυξε τις απόψεις του τότε στο ελληνικό κοινό εφαρμόζοντας θεραπευτικές μεθόδους που στηριζόταν στα εξής. Νηστεία για αποτοξίνωση και διόρθωση της λειτουργίας των εντέρων, από όπου προέρχονται οι περισσότερες παθήσεις σύμφωνα με τη φυσική υγιεινή και φυσική θεραπευτική επιστήμη. Εν ολίγης, καθαρισμός των λαχνών για να μπορούν να κάνουν φρέσκο αίμα. Φρουτοθεραπεία για τόνωση με φυσικό τρόπο του οργανισμού που θεραπεύει πολλές παθήσεις και είναι ομαλή είσοδος στη διατροφή
μετά την νηστεία. Αλκαλική διατροφή για διόρθωση και άνοδο του pH στο αίμα σαν μέσο πρόληψης για να μην αρρωσταίνουν. Άσκηση σωματική, γυμναστική για τη σωστή λειτουργία των μυών και την αποβολή μέσω καύσεων των τοξινών από τον οργανισμό. Αεροθεραπεία με την έκθεσή μας στο καθαρό περιβάλλον και παράλληλα με αναπνευστικές ασκήσεις. Ηλιοθεραπεία μέσω της έκθεσής μας στον ήλιο, στη σκιά και όχι κατά πρόσωπο, με μέτρο αλλά σταθερά όλες τις εποχές του χρόνου, ώστε να αποκτήσουμε το μπρούτζινο χρώμα που είναι ενδεικτικό στους υγιείς ανθρώπους και, όπως έλεγε, όχι το άρρωστο του σολάριουμ, ούτε τις υπερβολές του ηλίου. Θα πρέπει να σημειώσω εδώ ότι παρά το γεγονός ότι κατοικούμε σε μια ηλιόλουστη χώρα όπως η Ελλάδα, υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις με έλλειψη βιταμίνης D. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό για όλους μας. Περισσότερο βέβαια για αυτούς οι οποίοι έχουν έλλειψη βιταμίνης D. Θα πρέπει να κανονίσουν έτσι τη ζωή τους που να εκτίθεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου στις ευεργετικές ακτίνες του ηλίου. Και πάμε στην αλκαλική διατροφή για διόρθωση της αλκαλικότητας στο αίμα σαν μέσο πρόληψης για να μην αρρωσταίνουμε. Μία ερώτηση. Γιατί δεν παρουσιάζεται καρκίνος στο λεπτό έντερο? Ας δώσουν μία απάντηση οι επαΐοντες. Ο δικός μου ισχυρισμός είναι ότι το λεπτό έντερο είναι αλκαλικό εξαιτίας των χολικών εκκρίσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να αλκαλοποιήσουμε όλη τον οργανισμό μας, αφού βέβαια φροντίσουμε να μετρήσουμε το pH ή του αίματος ή των ούρων. Τον ούρων είναι ελαφρά πιο όξινο από το αίμα. Κατά 80% οι τροφές μας πρέπει να είναι φρούτα, λαχανικά, λαδερά φαγητά, χορτόσουπες και 20% τα υπόλοιπα. Δηλαδή ψάρι, κόκκινα κρέατα, βέβαια απαγορεύονται τα χοιρινά, μία φορά κάθε 10 ημέρες. Θα πρέπει να τρώμε όλη φύτρα. Η χλωροφύλη έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε μαγνήσιο και λυσίνη, που δημιουργούν ένζημα στον οργανισμό. Είναι πλούσια σε βιταμίνες, σε πρωτεΐνες, είναι ωφέλιμα φυτοχημικά και αντιοξειδωτικά και εμποδίζουν, αποτρέπουν τον εκφυλισμό του DNA και μας προστατεύουν από τα σημάδια της γύρανσης. Επίσης, περιέχουν ασβέστιο, φόσφορο, μαγνήσιο, σίδηρο, ψευδάργυρο και φυτικές ίνες, οι οποίες διευκολύνουν τις κενώσεις, άρα απομακρύνουν τη δυσχελιότητα. Τα φύτρα κάποιων σπόρων, όπως του μπρόκολου, του αλφα-αλφα, του ρεπανιού, του δίκοκου σταριού ζέας, περιέχουν φυτοϊστρογόνα που έχουν παρόμοια δράση με τα ανθρώπινα, χωρίς τις παρενέργειες των συνθετικών. Προσπαθείτε να πίνετε μη χλωριωμένο νερό. Προσπαθείτε να βάζετε στα φαγητά και να πλένετε τα φρούτα με μη χλωριωμένο νερό. Είναι δηλητήριο. Αποφύγετε όλα τα ανθρακούχα που περιέχουν γλυκαντικές ουσίες όπως η ασπαρτάμη ή η νεοτάμη. Αυτές είναι καρκινογόνες ουσίες και είναι αποτέλεσμα, είναι προϊόντα, είναι
περιττώματα βακτηριδίων. Η ασπαρτάμη και νεοτάμη είναι περιττώματα. Μη βάζετε περιττώματα στον οργανισμό σας. Αποφύγετε όλα τα γενετικά τροποποιημένα φρούτα και τρόφιμα. Αποφύγετε το άσπρο αποφλοιωμένο ρύζι. Αντί αυτού μπορείτε να πάρετε το καστανό ρύζι με τη φλούδα, το οποίο χρειάζεται διπλάσιο νερό σε σχέση με το απλό και διπλάσιο τρόπο βρασίματος. Αποφύγετε τις πατάτες. Τις καλλιεργούν με ένα είδος λιπάσματος, το οποίο οι γεωργοί το αποκαλούν μπαρούτι. Μπαρούτι εξαιτίας της τοξικότητάς του. Θα πρέπει να προτιμάτε τις γλυκοπατάτες που παράλληλα έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Αποφύγετε τις μαργαρίνες, τις κάθε είδους μαργαρίτες. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μεταφιεσμένο πλαστικό. Είχαμε κάνει μία παλαιότερα ότι τις μαργαρίτες τις παρήγαγαν σαν τροφές για τα γουρούνια, αλλά τα γουρούνια αισθανθήκαν πιο έξυπνα από τους ανθρώπους, αρνήθηκαν να τη φάνε. Θα επαναλάβω κάτι για να πιστείτε. Πάρτε μία κουταλιά μαργαρίνη και αφήστε την έξω στο περιβάλλον. Θα διαπιστώσετε ότι δεν θα ζυγώσει ούτε μύγα ούτε μυγαράκι, δεν θα λιωθεί, θα παραμείνει όπως θα την βγάλετε έξω, και μετά από 6 μήνες, 1 χρόνο, 5 χρόνια, 10 χρόνια είναι αναλύωτη όπως είναι το πλαστικό. Αποφύγετε τα βούτυρα και τα τυροκομικά. Αποφύγετε τη ζάχαρη. Αντί αυτής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πευκόμελο ή σιρόπι αγάβης. Ακόμη και γλυκά μπορείτε να κάνετε με σιρόπι αγάβης. Αποφύγετε το πολύ αλάτι. Θα πρότεινα το αλάτι μαλαΐων. Αποφύγετε τη γλουτένη από τα υβριδικά δημητριακά που αγγίζει το 36%. Αντί αυτής ψωμί από δίκο κοστάρι τύπου ζέας, τύπου φάρο Ιταλίας, που περιέχει λιγότερο από 5 της χιλίας γλουτένη. Όχι το γερμανικό δίκο κοστάρι, το ντίγκελ. Αυτό περιέχει 18% γλουτένη. Ποιοι βιολογικοί χυμοί μπορούν να βοηθήσουν στην αλκαλοποίηση? Πρώτον, βάλτε στον αποχυμωτή σας ένα μήλο, κατά προτίμηση πράσινο ή ξινό, 2 φύλλα κόκκινου λάχανου, 2 κουταλιές σούπα τζίτζερ, 1 φούχτα φρέσκια μολόχα, αγριάδα, σπανάκι, μαϊντανό. Είναι ένας υπέροχος αλκαλικός χυμός. Δεύτερον, 1 πράσινο μήλο, 1 ομό παντζάρι, 1 ή 2 καρότα και 3 κουταλιές από μαϊντανό, σέλινο, αγριάδα, σιταρόχορτο ή ζεόχορτο, τζίτζερ και μπορείτε να προσθέσετε και σπόρους σέλινο. Τρίτον, 2 πορτοκάλια, 1 grapefruit, 1 φέτα ανανά, 1/2 φέτα παπάγια, 1/2 μάγκο, 1/2 αβοκάντο. Αυτά τα ένζημα του ανανά και της παπάγιας περιέχουν βρωμελίνη και παγκρεατίνη που βοηθούν την πέψη και έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Ακολουθούν 7 ημέρες αλκαλικής διατροφής. Το πρωί
πίνετε ένα φυσικό μιλοχυμό το μεσημέρι, ατμόβραστα λαχανικά εποχής, πατζάρια, πρόκολα, κουνουπίδια, καρότα, κολοκυθάκια, μελάδι, λεμόνι και λίγο αλάτι. Ακολουθεί σαν κυρίως πιάτο ένα πιάτο με χυλό ζέας, με ένα σκορδάκι μέσα, μελάδι και λεμόνι, και μπορείτε να βάλετε επιπλέον ψιλοκομμένο μαϊντανό και σέλινο. Θα ακολουθήσει ένα φρούτο εποχής, οποιοδήποτε φρούτο θέλετε εσείς. Το βράδυ, ομάλα λαχανικά, μαρούλια, ρόκα, καρότα, πάλι ένα πιάτο χυλοζέας, που αυτή η φορά ή μπορεί να είναι το ίδιο, μελάδι και λεμόνι, ή να μπει μέσα μέλι και κανέλα. Και ένα φρούτο εποχής, ειδικά μία μπανάνα, η οποία περιέχει ινοσιτόλη και βοηθά στην αϊπνία. Ο χυλοζέας λαμβάνεται για να καθαρίσουν οι λάχνες του λεπτού εντέρου, το οποίο είναι περίπου 8,5 μέτρα μακρύ και δεν μπορεί να καθαριστεί με άλλο τρόπο εκτός από τη βαρύτητα. Έτσι χρησιμοποιούμε το χυλό ζέας. Όλα αυτά για 7 μέρες, ενώ παράλληλα λαμβάνει κάποιος όλα τα σκευάσματα τα οποία οδηγούν στην ολιστική αποτοξίνωση, στον καθαρισμό των εντέρων και στον καθαρισμό της λέμφου, στον καθαρισμό του λεμφικού συστήματος. Το λεμφικό θα πρέπει να καθαρίσει οπωσδήποτε, γιατί είναι ο βόθρος του ανθρωπίνου σώματος. Όταν γεμίσει ξεκινούν τα διάφορα συμπτώματα, να το έχετε στα υπόψη. Ακολουθούν 3 ημέρες με τσάγια, βάματα, με τα οποία καθαρίζουμε τα νεφρά, καθαρίζουμε τα πνευμόνια, δυναμώνουμε τον οργανισμό, συν πάνω από 1 λίτρο μήλο χυμού, για να φτάσουμε στο τέλος των 2 ημερών όπου ξεκινάει η θεραπεία Μόριτς για τον καθαρισμό της χολής και του σηκωτιού από μούχλα, από λάσπη ή από πέτρες. Το πρωί θα πρέπει να ξεκινήσετε με ένα χυμό μήλου και ένα ελαφρύ πρωινό, κυρίως με φρούτα. Θα πρέπει όλη την ημέρα να αποφύγετε τα λίπη, τα βούτυρα, τα ζωικά, τα τυροκομικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Θα πρέπει να καταναλώσετε μόνο μήλα και νερό. Μπορείτε να τρώτε όσα θέλετε και όσο νερό θέλετε ή τσάι. Στις 4 το απόγευμα σταματάτε να τρώτε μήλα και συνεχίζετε με νερό ή με τσάι. Στις 5 η ώρα φτιάχνουμε τα άλατα έψουμ. Τα άλατα έψουμ, επαναλαμβάνω, είναι επταϊδρική θυϊκή μαγνησία βρόσιμη. Περίπου 4 τις κουταλιές της σούπας άλατα έψουμ, τα οποία είναι περίπου στα 50 γραμμάρια, τα ανακατεύουμε σε 3 ποτήρια νερό. Αφού διαλυθούν τα άλατα, χωρίζουμε τα 3 ποτήρια σε 4 φλιτζάνια. Μπορούμε μέσα στα 4 φλιτζάνια να προσθέσουμε λίγο χυμό λεμονιού και να απαλύνουμε λίγο, να εξουδετερώσουμε την πικρή γεύση των αλάτων. Στις 6 το απόγευμα πίνετε το πρώτο φλιτζάνι. Στις 8 το βράδυ, μετά από 2 ώρες, πίνετε ένα δεύτερο φλιτζάνι. Ο στόχος των αλάτων έψουμ είναι να βοηθήσουν να χαλαρώσει το έντερο και να καθαρίσει την εντερική οδό, το παχύ έντερο. Ξεπλένουν το έντερο από τα στάσιμα, απόβλητα εύκολα, διαστέλουν τη χοληφόρο πόρο και προετοιμάζουν τον οργανισμό για το μείγμα του ελαιολάδου και του χυμού λεμονιού ή του grapefruit.
Μετά τη λήψη των αλάτων έψω, υπάρχει ενδεχόμενο να αρχίσει το έντερο να αδειάζει. Να πηγαίνει ο ασθενής δηλαδή στη τουαλέτα. Αλλά για πολλούς ανθρώπους τα άλατα αυτά δρούν σαν το νοτικό του εντέρου αντί να προκαλούν αμέσως διάρρεια. Στις 10 το βράδυ ανακατέψτε σε ένα ποτήρι ίσα μέρη ελαιόλαδο με φυσικό χυμό λεμονιού ή grapefruit και στη συνέχεια πιείτε το μείγμα. Αμέσως εφαρμόστε μια κομπρέσα με καστορέλιο επάνω στην περιοχή του σηκωτιού και ξαπλώστε στο κρεβάτι στο δεξί πλευρό μαζεύοντας το πόδι προς το στέρνο για 20 λεπτά. Θα αρχίσετε να νιώθετε τις τυχόν πέτρες να μετακινούνται. Μπορείτε να κοιμηθείτε κιόλας τότε. Μπορεί να αισθανθείτε ναυτία στον ύπνο. Αυτό θα συμβεί γιατί το σώμα ελευθερώνει τοξίνες που έχουν αποθηκευτεί τόσο στην χολιδόχο κύστη όσο και στο σηκώτι. Είναι αποτέλεσμα θεραπευτικής κρίσης και δεν θα πρέπει να ανησυχήσετε. Σηματοδοτεί ότι η διαδικασία αυτή λειτουργεί. Εάν υπάρξει διάθεση για εμετό, κάντε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεδομένου ότι είναι μια φυσιολογική απελευθέρωση των τοξινών. Για εκείνους που δεν αισθάνονται ναυτία, μην ανησυχείτε, απλά μπορεί να μην έχετε πολλές αποθηκευμένες τοξίνες. Οπότε, την επόμενη μέρα το πρωί στις 6, πίνετε το τρίτο φλιτζάνι με το μείγμα των αλάτων έψω. Και 2 ώρες αργότερα, στις 8, πίνετε το τέταρτο. Η πρώτη κένωση θα είναι το γεύμα που φάγατε από την προηγούμενη μέρα. Στη συνέχεια, εάν έλθουν και άλλες κενώσεις, θα περιέχουν υγρά μαζί με πολλούς χολόλιθους. Θα καθαρίσετε έτσι το σηκώτι και την χολιδόχο κύστη από πέτρες και τοξίνες και μπορείτε να δείτε επιπλέον πέτρες και σε άλλες επόμενες κενώσεις του εντέρου. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε με ένα κλείσμα για να εξασφαλίσετε ότι δεν παρέμειναν πέτρες στο εντερικό σύστημα. Πίνετε τα βότανα για τον καθαρισμό της χολιδόχου κύστης για μια εβδομάδα ακόμη και μπορείτε να προσθέσετε βότανα από αποτοξινωτικά και καθαριστικά των νεφρών. Γιατί με τον καθαρισμό επιβαρύνονται και τα νεφρά. Άρα τσάι για νεφρά, τσάι για χολή, για σηκώτη και για τον σπλήνα. Οι πέτρες οι οποίες θα είναι στη λεκάνη θα έχουν χρώμα συνήθως πράσινο. Ή μαύρο ή καφέ, αλλά περισσότερο πράσινο από τα χολικά υγρά. Αυτός ο καθαρισμός πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 3 φορές κάθε 1-1,5 μήνα, κάθε 40-45 μέρες. Και αυτό μπορεί να γίνει και 12 φορές, ανάλογα με αυτά τα οποία θα βγάλει κάποιος. Αυτή η συνταγή έχει πάρθει από το βιβλίο «Αποτοξίνωση του ύπατος και της σχολής» του Ανδρέας Μόριτς, εκδόσεις Διόπτρα, και εφαρμόζεται εδώ και 22 χρόνια. Εδώ και 22 χρόνια εφαρμόζεται από εκατομμύρια κόσμο. Έτσι έχουμε επιτύχει αποτοξίνωση από τα βαρέα μέταλλα από τις τοξίνες, έχουμε καθαρίσει το λεμφικό σύστημα, έχουμε καθαρίσει τα έντερα με κλείσματα ή με υδροκαθαρισμό
και μέσω της αλκαλικής διατροφής έχουμε αλκαλοποιήσει το αίμα ή τα ούρα, τα οποία οφείλουμε να μετρούμε πάντα πριν και μετά τη θεραπεία. Έτσι, με τη μέθοδο Μόριτς ολοκληρώνεται η θεραπεία και μπαίνουμε σε αλκαλική διατροφή για να συντηρήσουμε ό,τι κερδίσαμε. Θα μιλήσουμε για αλκαλικές τροφές. Εξαιρετικά αλκαλικές τροφές με pH 8,5 έως 9 είναι τα λεμόνια, το καρπούζι με 9, pH 9, λεμόνια, καρπούζι, είναι εξαιρετικά. pH 8,5 είναι το άγαρ-άγαρ, τα ακτινίδια, ο ανανάς, τα αχλάδια, τα γλυκά αχλάδια, τα αντίδια, τα δαμάσκηνα, τα λάιμ, ο μαϊντανός, το καγέν, τα μάγκο, το νεροκάρδαμο, η παπάγια, το πεπόνι, τα σπαράγια, τα γλυκά σταφύλια, οι ξανθές σταφίδες, τα ξερά σίκα, τα φύκια κέλπ, οι ξεροί χουρμάδες, η χυμή φρούτων, η χυμή λαχανικών. Μέτρια αλκαλικές τροφές με pH 7,5 έως 8 είναι τα αλφα-αλφα, τα αβογκάντο, το αλεύρι αραρούτ, το θαλασσινό αλάτι με λαχανικά, ο φρέσκος αρακάς, τα όχι πολύ γλυκά αχλάδια, τα μπερίκοκα, τα πράσινα βότανα, το grapefruit, τα καρότα, η γλυκά κίτρινη κολοκύθα, το πράσινο μαρούλι, τα γλυκά μήλα, τα μούρα, οι όριμες μπανάνες, τα γλυκά ροδάκινα, τα νεκταρίνια, το σκόρδο, το σπανάκι, το σέλινο, τα λιγότερα γλυκά σταφύλια, οι κορυτιακές σταφίδες, τα φρέσκα σίκα, το φραγκοστάφυλλο και οι φρέσκοι χουρμάδες. Με pH 7,5 είναι ο αρακάς, ο λιγότερο γλυκός, το καλαμπόκι το γλυκό, το γκογγύλι, η κολοκύθα, τα κουκιά, το κουνουπίδι, το λάχανο, το μαρούλι που έχει ανοιχτό πράσινο χρώμα, τα μήλα τα ξινά, το μιλόξιδο, τα φύτρα από μπαμπού, το μπρόκολο, το πατζάρι, οι πατάτες με τη φλούδα, η πιπερόριζα, οι πιπεριές, το πορτοκάλι, τα ροδάκινα, όχι τα πολύ γλυκά, τα σμέουρα, τα ξινά σταφύλια, τα φρέσκα φασολάκια, οι φράουλες, τα χαρούπια. Τροφές που είναι ελαφρώς αλκαλικές και τείνουν προς την ουδετερότητα με pH 7 είναι το αγγούρι, η αγκινάρα, το θαλασσινό αλάτι, τα αμύγδαλα, ο αμάρανθος, η βίνη κρυθαριού, το γίδινο γάλα, το τυρόγαλο το άβραστο, το ελαιόλαδο, οι όριμες ελιές, η καρύδα η φρέσκια, τα ξερά κάστανα ψημένα, τα κεράσια, το κεχρί, το κοινόα, το
το κρεμμύδι, η κρόκη αυγών όταν είναι ελαφρά βραστή, τα λαχανάκια Βρυξελών, τα μανιτάρια, η μαγιονέζα, το ανεπεξέργαστο μέλι, οι μελιτζάνες, το μίσο που είναι ένα είδος πάστα από σόγια, το μοσχοκάριτο, η μουστάρδα, οι μπάμιες, η νεροκαστανιά, οι γλυκές ντομάτες, το ξύδι ρυζιού, οι πίκλες οι σπιτικές, το πράσο, το ρεπάνι, το ραβέντι, η σάλτσα σαλάτας, σιρόπι ρυζιού, σόγια από φασόλια ξερά, σόγια, γάλα και τυρί, γάλα και τυρί από σόγια. Σπόροι από σουσάμι, τα τόφου, τα φυτρωμένα σιτηρά, καθώς και το ψωμί των Εσέων. Όξινες τροφές. Ασπράδι αυγών, βατόμουρα, βούτυρο, γάλα ομογενοποιημένο και επεξεργασμένο, γυδίσιο γάλα, δαμάσκηνα φρέσκα, δημητριακά πρωινού, τα οποία είναι ανεπεξέργαστα με μέλι, με φρούτα και σιρόπι σφεντάμου, ελιές ξυδάτες, όλα τα λάδια εκτός από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, καρύδια, καρύδα ξερή, τα κάσιους, το κριθάρι, τα κράμπερις, τα κράκερ σίκαλης και ρυζιού ή σίτου ανεπεξέργαστα, μακαντάμια και καρπί μπραζίλ, μαργαρίνι, μελάσα, μοσχοκάριδο, μουστάρδα, πίτουρο, popcorn με βούτυρο σκέτο, σιρόπι κρυθαριού, σιρόπι σφενδάμου ανεπεξέργαστο, σπόροι κολοκύθας και ηλίανθου, τυριά ελαφρά και λεπτά, καρπί πέκαν, σιτάρι σπέλτ, το γερμανικό, φακές, φασόλια ξερά, φιστίκια υγιεινής, φρουκτόζι, καθώς και ψωμί σίκαλης οργανικό, φυτρωμένο. Μέτρια όξινες τροφές με pH από 6,5 μέχρι 6. Το γιαούρτι, τα δημητριακά πρωινού, κρέμα σιταριού, το κρασί, η θιαφισμένη μελάσα, τα όλα τα οστρακόδερμα, οι πίκλες εμπορίου, οι τροφές πλήρου σιταριού, η φρουτοχυμή με ζάχαρη, το φύτρο σιταριού, τα ψάρια, τα εξευγενισμένα ψωμιά από καλαμπόκι, βρώμη, ρύζι και σίκαλι. Με 6,5% pH, ολόκληρα αυγά καλά βρασμένα, η βρώμη, γλυκά με σπόρους και μέλι, πλήρη ζυμαρικά, όλα τα κετσάπ, όλες οι μαγιονέζες, οι πράσινες μπανάνες, οι ξεφλουντισμένες πατάτες, το popcorn με αλάτι και βούτυρο, το ρύζι μπασμάτι, το αναποφλίωτο ρύζι, η σάλτσα σόγια εμπορίου, τα πολύ δυνατά τυριά τύπου ταπιόκα, το φαγόπυρο, φιστίκι αράπικο, ψωμί σταρένιο, ψωμί καλαμποκιού και ρυζιού. Εξαιρετικά όξινες τροφές. Με pH 5 είναι όλα τα τεχνητά γλυκαντικά. Με pH 5,5 είναι το άσπρο αλεύρι,
το σιταρέλιο. Το ιωδιούχο ραφιναρισμένο αλάτι, τα ανθρακούχα αναψυκτικά και ποτά, το βοδινό κρέας, η γαλοπούλα, γλυκά και κέικ με άσπρο αλεύρι, το ελάφι, η άσπρη ζάχαρη, η καφέ ζάχαρη, τα άσπρα ζυμαρικά, οι καραμέλες, ο καφές, το κατσίκι, το κοτόπουλο, το κουνέλι, η κρέμα με άσπρη ζάχαρη, τα διάφορα λικέρ, οι μαρμελάδες, η μπύρα, τα ναρκωτικά, το λευκό επεξεργασμένο ξύδι, το ρύζι το άσπρο, το πρόβατο, το σιμιγδάλι, η σοκολάτα, το σταρένιο ψωμί, το μαύρο τσάι, τα τσιγάρα και το χοιρινό. Θα συνοψίσω λέγοντας ότι δεν υπάρχουν ασθένειες. Υπάρχει όξινο περιβάλλον. Το όξινο περιβάλλον είναι που δημιουργεί τα συμπτώματα. Εάν τυχόν υπάρξει ολιστική αποτοξίνωση, τότε πλέον φεύγουν, απομακρύνονται τα συμπτώματα και θεραπεύεται ο οργανισμός. Κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό στο θέμα της νοοτροπίας. Δεν υπάρχει θεραπευτής που θα σας θεραπεύσει. Μόνον ο ασθενής ο οποίος αρχίζει να αγαπά τον εαυτό του και με συμμετοχή μπορεί να θεραπευθεί. Κανένας δεν θεραπεύει κανέναν. Τα φάρμακα όλα έχουν παρενέργειες οι οποίες φτάνουν μέχρι και το θάνατο ακόμη, ενώ στα βότανα δεν υπάρχουν παρενέργειες. Το DNA το ανθρώπινο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει χημικά παρασκευάσματα και βαρέα μέταλλα. Γι' αυτό το λόγο, ενώ η τεχνολογία έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα, αντί να μειωθούν, έχουν πολλαπλασιαστεί οι ασθένειες, καθώς και η τρέλα της κατάθλιψης. Ένα βότανο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει και βέβαια ήδη το έχουν απαγορεύσει με βάση τον κώδικα αλιμεντάριου στη Γαλλία, είναι η τσουκνίδα. Ας πούμε 5 λόγια, προλαβαίνουμε. Υπάρχουν περίπου 500 είδη σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα ευδοκιμεί εξαιρετικά σε όλη την Ελλάδα εξαιτίας του κλίματος και της χλωρίδας. Είναι πολυετές φυτό, ποώδες, φτάνει μέχρι το 1 μέτρο, 1,20. Αναπτύσσεται σε ορεινά μέρη, αρκεί να υπάρχει υγρασία. Ολόκληρο το φυτό καλύπτεται από αδενώδεις κνηστικές τρίχες που όταν έρθουν σε επαφή με την επιδερμίδα δημιουργούν φαγούρα. Αυτό βέβαια οφείλεται σε ένα υγρό δηλητηριώδες που περιέχουν οι λεπτές βελόνες, οι οποίες όμως καταστρέφονται με το βράσιμο ή με το ψήσιμο. Οι τσουκνίδες συλλέγονται από το Δεκέμβριο ως τον Απρίλιο πριν ανθίσουν και πάντα χρησιμοποιούμε δερμάτινα γάντια. Ανθίζει όμως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου πάλι μπορούμε να τη συλλέξουμε με γάντια. Περιέχει φλαβονοειδή, αμίνες, γλυκοκινόλη και ανόργανα συστατικά. Περιέχει βιταμίνες α, σε, ε, κάπα, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρο, κάλιο, μαγκάνιο, φόσφορο, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, σελήνιο, καθώς θιαμίνη, ριβοφλαβίνη και φιλικό οξύ. Περιέχει και πάρα πολλά φυτοχημικά στοιχεία όπως είναι το β-καροτένιο,
το λικοπένιο, η βεταΐνη, το καφεϊκό οξύ. Τα δε φύλλα έχουν μία ισταμινική ουσία, το μυρμηγκικό οξύ, πυρίτιο και τανίνη. Επίσης, περιέχει οξύδιο του σιδήρου, νητρικό ασβέστιο, ξυλώδη ουσία και βέβαια χλωροφύλλη. Είναι πλούσια σε άλατα και ειδικά οι κορυφές του φυτού περιέχουν χλώριο, νάτριο, χαλκό και ορμόνες. Το λατινικό όνομα είναι ουρτίκα και το πήρε από τον Πλίνιο εξαιτίας του καψίματος και της φαγούρας που δημιουργεί όταν έρχεται σε επαφή με την επιδερμίδα. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες για να αντιμετωπίσουν τους κρύους χειμώνες όταν έκαναν εκστρατείες τριβόταν με τσουκνίδες. Οι αρχαίοι Έλληνες την έτρωγαν. Ο ίδιος ο Ιπποκράτης την είχε χαρακτηρίσει πριν από 2.500 χρόνια σαν πανάκια. Δηλαδή την είχε εντάξει τα φυτά που κάνουν για όλες τις ασθένειες. Ο Γαλινός, ο γιατρός, ο Έλληνας γιατρός Γαλινός, δυσυνιστούσε για πολλές παθήσεις. Η δράση της καταγράφτηκε από τον Αριστοφάνη, από τον Ισίωδο, από τον Χρήσιπο και έχει διασωθεί ένα απόσπασμα του Αριστοφάνη, ο οποίος συνιστούσε στους Αθηναίους να φυτεύουν ακόμη και άγριες τσουκνίδες στους κήπους τους. Ο Απίκιος από την πλευρά του συμβούλευε: όταν ο ήλιος βρίσκεται στον κρυό, κόψε θηλυκές τσουκνίδες για να τις χρησιμοποιείς για φάρμακο. Ακόμη ο ίδιος συγγραφέας μας έχει παραδώσει μια συνταγή για τσουκνίδες ομελέτα με καλής ποιότητας ελαιόλαδο και άφθονο πιπέρι. Ο Πετρόνιος, συγγραφέας σύγχρονος του Νέρονα, έγραφε ότι για να επανακτήσουν οι άνδρες τη χαμένη του σεξουαλικότητα θα έπρεπε κάποιος να τους μαστιγώσει με μια δέσμη από τσουκνίδες στον αφαλό, στα νεφρά και στα οπίστια. Οι Ινδιάνοι χρησιμοποιούσαν την τσουκνίδα για τη θεραπεία της ακμής, τη διάρρεια και για τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Δράσεις, θεραπευτικές δράσεις και ιδιότητες της τσουκνίδας. Είναι τονωτική, είναι αντιανεμική, είναι από τα πιο καλά φυτά που βοηθούν στις παθήσεις του προστάτη. Δρά προληπτικά στο σκορβούτο, στην έλλειψη βιταμίνης C και είναι αντιδιαβητική. Είναι αντιοξυδοτική, δρά ενάντια στην ανάπτυξη των ελευθέρων ριζών. Είναι σπασμολυτική στις περιπτώσεις ρευματισμών και ισχυαλγίας, δρά θεραπευτικά σε περιπτώσεις παραλύσεων. Είναι μοστατική για αιμορρογίες, αιμοπτήσεις, μητροραγίες, αιματουρία, αιμοφιλία, ρινοραγία. Είναι διουρητική, καθαρίζει τα νεφρά. Ενδείκνεται για διάρρηδες, διάρειες και εντερίτιδα. Η περιεκτικότητά της σε σεκρετίνη διεγείρει το πάγκρεας για την παραγωγή ινσουλίνης, βοηθώντας τη διατήρηση της ευγλυκαιμίας στους διαβητικούς. Είναι στυπτική κατά των αιμορροίδων. Τονώνει τον οργανισμό σε ηλικιωμένα άτομα και καθώς και σε νεαρά άτομα που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, καθώς και σε άτομα που είναι εξασθενημένα ή είναι ανεμικά. Έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη
δράση και ανακουφίζει τα συμπτώματα των φλεγμονών. Βελτιώνει τη λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος, τη λειτουργία των νεφρών και ενδείκνυται βέβαια σε περιπτώσεις κατακράτησης ούρων. Διαλύει το ουρικό οξύ, άρα δρά κατά της αρθρίτιδας, κατά της συντροπικίας και κατά της παχυσαρκίας. Η τσουκνίδα χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των παθήσεων της επιδερμίδας, της ακμής, των κονδυλωμάτων και του εξέματος. Δράση της παθήσεις της ουροδόχου κύστης και κατά των κραμπών του στομάχου. Βοηθά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της λεχόνες, της εγκυμονούσες, προστατεύει από τη χώνε μοραγίες και ενισχύει το έμβριμο. Στις δε θυλάζουσες μητέρες προωθεί, μεγαλώνει την παραγωγή του γάλακτος. Συντελεί στη ρύθμιση του συστήματος όλων των αδένων και έτσι βελτιώνει τη λειτουργία τους. Έχει αντιϊσταμινική δράση και είναι πολύτιμη για όσους υποφέρουν από αλλεργίες. Είναι ένα από τα καλύτερα φυσικά μέσα για την αντιμετώπιση γυναικολογικών ασθενειών και προβλημάτων. Βοηθά στις πέτρες των νεφρών της σχολής, βοηθά στην κυστήτιδα καθώς και στη νυχτερινή ενούρηση. Βοηθά στην υπέρταση, ρίχνει την πίεση. Δυναμώνει την λίμπητο, άρα δρά κατά της σεξουαλικής ανικανότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξωτερικά σε διάφορες πληγές και χτυπήματα. Χρησιμοποιείται ευρέως και στη μαγειρική. Χρησιμοποιείται στην τριχοφυΐα. Για εξωτερική χρήση είναι από τα καλύτερα βότανα για τη θεραπεία της λιπαρότητας των μαλλιών και της πιτηρίδας. Προβλήματα τα οποία τα έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Από τους βλαστούς της τσουκνίδας γίνεται και κλωστή καλής ποιότητας. Από την κλωστή βέβαια παράγεται και ύφασμα. Παλαιότερα η καμψαντάλος τους χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή χορδών και δυχτιών για το ψάρεμα. Κάτι πολύ σημαντικό, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που ασχολούνται με τις κότες και την οτοκία, οι σπόροι της τσουκνίδας αυξάνουν την παραγωγή και την οτοκία των ορνηθών. Μπορούμε να ανακατέψουμε τσουκνίδα με τις τροφές σκύλων, αλόγων, αγελάδων και χοιρινών. Έτσι δυναμώνει όλο το σύστημά τους και ειδικά το τρίχωμα, γυαλίζει. Όταν γυαλίζει το τρίχωμα, αυτό θα οφείλεται στα στοιχεία που περιέχονται μέσα στις τσουκνίδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην κυπουρική και στην καταπολέμηση της ψώρας. Μπορεί κάποιος δηλαδή να αναμίξει 700 γραμμάρια νοπής τσουκνίδας ή 200 γραμμάρια αποξηραμένης με 5 λίτρα νερού για ένα 24ωρο και μπορεί μετά να ψεκάσει τα φυτά τα οποία έχουν ψώρα ή ψήρες. Μπορούμε να κάνουμε αφέψιμα, όπου βράζουμε σε ένα φλιτζάνι νερό για 5 λεπτά περίπου με ένα κουτάλι ξηρή τσουκνίδα. Σουρώνουμε και από εκεί και πέρα μπορούμε να πιούμε 2 ή 3 φλιτζάνια την ημέρα. Μπορεί να γίνει έκχυμα. Να βάλουμε δηλαδή σε μισό
λίτρο βραστό νερό, περίπου 3 κουταλιές της σούπας αποξηραμένη τσουκνίδα, να το αφήσουμε για 10 λεπτά με ένα καπάκι πάνω, με ένα πιατάκι, να σουρώνουμε και να πίνουμε πάλι 2-3 φλιτζάνια την ημέρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξωτερική χρήση με ένα πέψιμα, περίπου 2 κουταλιές σούπα σε 200 γραμμάρια νερό, και να χρησιμοποιηθεί σαν εντριβή και κατάπλασμα για ρευματισμούς και νευραλγίες. Κάτι πολύ σημαντικό, είχα και προσωπική εμπειρία παλαιότερα, το μαστίγωμα με κλαδιά τσουκνίδας βοηθούν στο λουμπάγκο. Τη τσουκνίδα μπορούμε να την τρώμε βραστή με λάδι και λεμόνι, να φτιάξουμε δηλαδή τσουκνιδόπιτες, και ακόμη πιο εύγευστη είναι η τσουκνίδα όταν γίνεται σούπα. Στις σούπες δεν χάνονται οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία, εφόσον το βότανο θα το προσθέσουμε τα τελευταία 3 λεπτά πριν από το τέλος του μαγειρέματος. Στη Μακεδονία ακόμη και σήμερα φτιάχνουν τσουκνιδοπίλαφο. Στην Ιταλία η τσουκνίδα μαγειρεύεται με ριζότο και με πάρα πολύ τυρί πεκορίνο. Μπορούν οι τσουκνίδες να φαγωθούν με αυγά σαν ομελέτα με λίγο βούτυρο. Όταν έρθουμε σε επαφή με την τσουκνίδα και νιώσουμε το κάψιμο, οφείλεται σε ένα, όπως είπαμε, δηλητηριώδες υγρό στο μυρμηγκικό οξύ, σε ακετιλοχολίνες και ισταμίνες, οι οποίες όμως καταστρέφονται αν βραστούν ή ψηθούν. Αντίδοτο στο κάψιμο της τσουκνίδας αποτελεί το τρίψιμο με φύλλα ή άνθη μολόχας. Το πιο δηλητηριώδες είδος τσουκνίδας βρίσκεται στην Ίσο Τιμόρ και ονομάζεται φύλλο του διαβόλου. Έτσι, θα πρέπει η κατανάλωσή της να αποφεύγεται από γυναίκες που έχουν αδενώματα στη μήτρα ή κυοφορούν, και από άτομα που παρουσιάζουν αυξημένη πυκτικότητα στο αίμα και αρτηριοσκλήρυνση. Σας ευχαριστώ πολύ.